ευχαριστούμε πάρα πολύ τον βουλευτή μας, το Δήμο Αυδείρων και το Δήμαρχο τον κύριο Τσιτηρίδη. Ευχαριστούμε επίσης τον πρόεδρο του Λιμνικού Ταμείου, τον κύριο Φώτη Σταυρακάρα, που μας θυμά την παρουσία τους. Ευχαριστούμε όλους εσάς, κυρίες και κύριοι, που ήρθατε σε αυτή την σημαντική εκδήλωση, γιατί όπως καταλαβαίνετε, όσο περνάει ο καιρός, καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να είμαστε εντεταγμένοι στο περιβάλλον και να το σεβόμαστε. Και σεβόμενοι το περιβάλλον, ως Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αποφασίσαμε να το τιμήσουμε φέτος στον εμβληματικό χώρο, στον παραδοσιακό χώρο του Πόρτου Λάγους, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ας μην ξεχνάμε ότι είναι το μοναδικό λιμάνι της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης. Ας μην ξεχνάμε ότι είναι εμβληματικό, ότι ο κόσμος παλιά ερχόταν εδώ πέρα. Παλιά ο κόσμος χαιρόταν εδώ πέρα και θέλουμε να επαναφέρουμε αυτή την έγκλη και να δώσουμε χαρά στους κατοίκους αλλά και, και στην Ξάνθη μας. Συνεπώς, σας ευχαριστούμε. Η Περιφέρεια από τη δικιά της τη μεριά, όπως είδατε, προσφέρει γλαστράκια, προσφέρει τσάντες σφασμάτινες οικολογικές και από τη δικιά της τη μεριά θέλει να δώσει το περιβαλλοντολογικό στίγμα που θέλουμε να έχουν οι κάτοικοι. Σας ευχαριστούμε λοιπόν και ξεκινάμε τις βραβεύσεις. Θα τους φωνάζουμε έναν έναν για να τους βραβεύσουμε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα βραβευτεί πρώτα ο Ξεραστικός Σύλλογος Πόρτο Λάγους. Ας έρθει ένας εκπρόσωπος να μας πει λίγα λόγια για το Σύλλογο. Δεν είναι ο Μανώλης. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ όλοι που παραβρεθήκατε εδώ. Ευχαριστούμε την Περιφέρεια που οργάνωσε αυτή τη μέρα στο Πόρτο Λάγους, γιατί όπως βλέπετε τον τελευταίο καιρό, κύριοι, οι κάτοικοι του χωριού έχουν πάρει την τύχη του χωριού τους στα χέρια τους, βέβαια με τη βοήθεια των φορέων. Σήμερα βραβεύουν και το Σύλλογο και το Στηρίζω Πόρτο Λάγους. Είμαστε σχεδόν τα ίδια άτομα. Αλλά αυτό το βραβείο είναι σε όλους τους κατοίκους, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Γιατί κάθε μέρα αγωνιούν και κάθε μέρα κάνουμε κάτι στο χωριό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλο τον κόσμο που παραβρέθηκε εδώ πέρα. Γυμνάσιο Ερασμίου, να έρθει η κυρία Λαμπάκη Ολυμπία. Κυρίως, τώρα. Γιατί κάναμε θελετικό καθαρισμό σήμερα στο Ερασμίου. Από το Γυμνάσιο Ερασμίου και τον καθαρισμό της παραλίας. Καταρχήν σας ευχαριστούμε για αυτή την ημέρα και την βράβευση. Ήταν μια συνδιοργάνωση με το Δήμο του Πύρου και το Γυμνάσιο. Ήταν καθολική συμμετοχή των καθηγητών και των εκπαιδευτικών. Κάποιοι εκ των εκπαιδευτικών παρίστανται τώρα εδώ για να τιμήσουν τη σημερινή ημέρα και να πούμε ευχαριστώ. Και θα θέλαμε να γίνει παράδειγμα. Όπου υπάρχει ανάγκη καθαριότητας για το περιβάλλον, θα θέλαμε να είναι η μαθητιώσα νεολαία μπροστά με την υποστήριξη όλων όσων ενδιαφέρονται για τη φύση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε. Είναι εδώ ο Δήμαρχος. Να έρθει να βραβεύσει το Τμήμα Νεότητας Ξάνθης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Είναι εδώ κάποιος εκπρόσωπος. Μπράβο, Δήμαρχε.
Μπράβο τον Ερυθρό Σταυρό. Κάθε 5 Ιουνίου γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Φέτος ειδικά για την αποφυγή της περιβαλλοντικής πλαστικοποίησης των πλαστικών υλικών οι οποίοι απαιτιούνται. Συγχαρητήρια στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στον Αντιπεριφερειάρχη τον Κώστα Κουκλίδη για τη σημερινή εκδήλωση, τους φορείς του Πορτολάγος, τόσο τον Ξεροϊστικό Ομοσπονδιακό Πολιτιστικό Σύλλογο όσο και την ΕΣΕΠ του Πορτολάγος. Όλοι οι πολίτες πρέπει να είναι ευαισθητοποιημένοι στο περιβάλλον, πρέπει να διατηρούμε το περιβάλλον και να προσέχουμε το κάθε τι και να ευαισθητοποιήσουμε κυρίως τη νέα γενιά. Συγχαρητήρια για αυτή την εκδήλωση και πιστεύω ότι κάθε χρόνο θα είμαστε εδώ στο Πορτολάγος και όχι μόνο αυτή την ημερομηνία, αλλά όλες τις περιόδους και να καθαρίζουμε το αλσίλιο και όχι μόνο και να σεβόμαστε το περιβάλλον. Συγχαρητήρια σε όλους τους φορείς. Σίγουρα και τον Ερυθρό Σταυρό. Εκ μέρους του Τμήματος Νεότητας του Ερυθρού Σταυρού του Τμήμα Εξάρτης, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε ένα νεοσύστατο τμήμα, με νέα παιδιά. Θα χαρούμε πολύ να το παραπρεθούμε και σε άλλες αναγνώσεις εκδηλώσεις. Ευχαριστούμε. Ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης να βραβεύσει το Κινσέπ στηρίζω. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Η μέρα του περιβάλλοντος που τιμά και η περιφέρεια με την εκδήλωση είναι πολύ σημαντική, αλλά ακόμα πιο σημαντική είναι η προσπάθεια που γίνεται ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα σε συνεργασία με την περιφέρεια, με το Δήμο, αλλά κυρίως από τους κατοίκους του Πόρτο Λάγος και των γύρω οικισμών, έτσι ώστε να καταφέρουμε να ξαναναδείξουμε και να δώσουμε την ζωντάνια και τη δυναμική που χρειάζονται αυτοί οι οικισμοί της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης. Εμείς ως Περιφέρεια, αλλά και συνεργασία με το Δήμο και το Βουλευτή εδώ και την Κυβέρνηση, κάνουμε πολλές προσπάθειες, στηρίζουμε τον προγραμματισμό τόσο των κατοίκων όσο και του Δήμου και θα είμαστε αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια, η οποία είναι πολύ σημαντική και είναι, οφείλω να το πω, κορυφαία σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας. Θέλω να σας συγχαρώ στο πρόσωπό σας, όλους τους συνεργάτες, σε όλη την ομάδα και να συνεχίσετε με την ίδια ζωντάνια και τον ίδιο δυναμισμό. Συγχαρητήρια. Εγώ με τη σειρά μου θέλω να σας ευχαριστήσω όλους, να πω καταρχήν χρόνια πολλά γιατί σήμερα γιορτάζει ο Χριστιανισμός, είναι του Αγίου Πνεύματος, συμπίπτει με την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τον εθελοντισμό που δείχνει ο μικρότερος μέχρι το μεγαλύτερο. Προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα στο Πορτολάγος. Εδώ και πάρα πολύ καιρό έχουμε την Κινσέπ στηρίζω και τον Εξοργαστικό Σύλλογο που έχουμε γίνει, συγκοινωνούν τα δοχεία, σηκώσαμε τα μανίκια και προσπαθούμε να κάνουμε βήμα-βήμα κάποια πραγματάκια. Σας θέλουμε κοντά σας, κύριε Βουλευτά, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, σε ό,τι ζητάμε. Φυσικά μας βοηθάτε, αλλά θέλουμε και περισσότερα. Γιατί το Πορτολάγος είναι ένα, όπως το νιώθω εγώ που είμαι γέννημα θρέμα, ένα κατέργαστο διαμάτι και θέλουμε κάποια στιγμή να κατεργαστεί. Έχουμε πολλά πράγματα μπροστά μας, έχουμε στο μυαλό μας διάφορα και σας θέλουμε κοντά μας και δίπλα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε όλοι και βοηθήσατε.